Το λέμαργο ποντίκι. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα ποντίκι πολύ λέμαργο. Έτρωγε, έτρωγε, όπου φούσκωσε πολύ η κοιλιά του, τόσο πολύ που δεν μπορούσε να κάνει ρούπι από τη θέση του. Γιατί τρώω τόσο πολύ, του έλεγαν τα άλλα ποντίκια. Γιατί να μην τρώγω», απαντούσε ο λέμαργο ο ποντικό. Μου αρέσει το φαγητό. Καμιά μέρα θα πάθει ζημιά από το πολύ φαγητό, τον συμβούλευαν. Γιατί να πάθω ζημιά. Έχω πολύ γερό στο μάχη και χωνεύω εύκολα ό,τι και αν φάω. Μια μέρα, ο Λέμαργο ο Ποντικό μα άφησε τη φωλιά του, που ήταν στο υπόγειο ενό σπιτιού, ανέβηκε με προφύλαξη στο ισόγειο, μήπω τον δει μια γάτα και τον γραπώσει, βρήκε μια τρυπούλα σε έναν τοίχο, μπήκε μέσα με δυσκολία γιατί ήταν στενή, προχώρησε και ξαφνικά τι να δουν τα μάτια του. Βρέθηκε σε ένα κελάρι. Ένα κελάρι γεμάτο τρόφιμα, τυριά, σαλάμια, καπνιστά κρέατα, καρύδια, ένα σωρό άλλα πράγματα. Ο ποντικό δεν θα μπορούσε ποτέ του να φανταστεί τέτοια τύχη. Πω πω, έκανε. Είμαι πολύ τυχερό. Θα φάω με την ψυχή μου. Και δεν θα πω σε κανένα ποντικό τίποτε για αυτό το κελάρι για να έρχομαι και να τρώω μόνο μου. Και ρίχτηκε με τα μούτρα στο φαγητό. Έφαγε τυρί, σαλάμι, λίγο κρέα, γύρισε πάλι στο τυρί, ξανά στο σαλάμι. Από το πολύ το φαγητό η κοιλιά του είχε γίνει στρογγυλή σαν τόπι. «Μπράβο μου», είπε στον εαυτό του, «είμαι πολύ τυχερός. Όλο το χειμώνα θα έρχομαι εδώ να τρώω. Και τι φαγητά, τα πιο εκλεκτά που υπάρχουν για ένα ποντικό». Χάιδεψε λίγο τη φουσκωμένη κοιλιά του και καθώς κοίταζε το τυρί, το λιγουρεύτηκε ακόμη μια φορά. Α φάω μια μπουκιά πριν φύγω», αποφάσισε. «Είναι τόσο νόστιμο που δεν το χορταίνω». Ξαφνικά ακούστηκαν βήματα. Κάποιος ερχόταν στο κελάρι. «Πρέπει να φύγω», αποφάσισε ο λέμαργο ποντικό. Αν με πιάσουν εδώ μέσα, αλλήμονό μου. Θα φύγω και θα γυρίσω πάλι το βράδυ. Κρίμα, ήθελα να φάω κι άλλο, αλλά δεν πειράζει. Ο άνθρωπο που ερχόταν άρχισε να ξεκλειδώνει την πόρτα του κελαριού. Ο ποντικό έτρεξε προ την τρύπα. Έχωσε το κεφάλι του μέσα, μα. Δεν προχώρησε, η τρύπα ήταν στενή και η φουσκωμένη κοιλιά του δεν μπορούσε να περάσει μέσα. Είχε σφινώσει. Προσπάθησε, προσπάθησε ο ποντικό, μα δεν γινόταν τίποτε. Και ο άνθρωπο που μπήκε στο κελάρι τον είδε και Φυσικά τον σκότωσε. Έτσι ο ποντικό τιμωρήθηκε για τη λεμαργία του. Γιατί η λεμαργία όχι μόνο για του ποντικού, αλλά και για του ανθρώπου είναι κακό πράγμα. Και όποιο είναι λέμαργος, θα μετανιώσει οπωσδήποτε πικρά.